Βρίσκεται ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέμβεζας, ο κύριος Γιάννης Μπούρης. Κύριε Μπούρη, να σας καλωσορίσω στο στούντιο. Καλώς σας βρήκα, κυρία Παπά, να καλημερίσουμε τους ακροατές μας και με την ευκαιρία δοθήσεις να σας ευχηθώ μια καλή και παραγωγική δημοσιογραφία από το νέο πόστο του φιλόξενου ράδιο, του Ράδιο Πρίσμα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Αφορμή έτσι για την σημερινή μας κουβέντα είναι το πρόγραμμα το οποίο τρέχει από το Επιμελητήριο, ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με το λάδι. Επικεφαλής εταίρος το Επιμελητήριο της Πρέβεζας. Και πριν να περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και στο δελτίο ειδήσεων, εδώ στο στούντιο βρέθηκε ο Γεωπόνος από τον Ελγό Δήμητρο, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσαρης, που αν δεν κάνω λάθος είναι και αυτός ένας... Είναι ένας από τους εταίρους. Ναι. Και χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το συγκεκριμένο πρόγραμμα, Πρόεδρε. Πράγματι, κυρία Παπά, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόγραμμα και καταρχάς να ενημερώσουμε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα Ιντερεκ Μεντ. Για να καταλάβουμε τη σποδιότητα του συγκεκριμένου προγράμματος, είμαστε ο μοναδικός Έλληνας επικεφαλής εταίρος διαχρονικά επιμελητήριος, το οποίο υπάγεται σε πρόγραμμα Ιντερεκ Μεντ. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα και αντιλαμβανόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται και συνεπικουρεί με την έγκριση της πρότασης του Επιμελητήριου Πρέβεζας ως επικεφαλής εταίρος, διαβλέποντας πολλά θετικά όσον αφορά την ανάπτυξη του λεωκομικού κλάδου και ανάπτυξη αυτού. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως είδατε, πριν από λίγες μέρες κάναμε την ενακτήρια συνάντηση τη Δευτέρα. Απαρτίζεται από πολλούς φορείς, από φορείς οι οποίοι είναι στη Μεσόγειο, από φορείς της Ισπανίας, της Γαλλίας, Πανεπιστήμιο της Αλβανίας, των Τυράννων, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος. Ένα σημαντικό πρόγραμμα το οποίο ως επικεφαλής έχουμε και την ευθύνη διεκπαιρέωσης. Κύριος σκοπός, να αναφέρω, του έργου είναι η ανάδειξη του λεωκομικού κλάδου της περιοχής, ενός κλάδου ο οποίος έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ποιοτικά και θεωρούμε ως επιμελητήριο πολλές προοπτικές ανάπτυξης. Διαχρονικά μας έχετε δει ότι και με προγράμματα προηγούμενα Ιντερεκ είχαμε καταφέρει να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο κλάδο και εδώ μου δίνετε δοθήσεις ευκαιρίας να αναφέρω ότι το Επιμελητήριο Πρέβεζας πριν από λίγο καιρό ίδρυσε και αγροτικό τμήμα με όμορφη απόφαση. Είναι ένα θέμα και αυτό, γιατί είναι από τα πρώτα επιμελητήρια τα οποία είπατε ναι στη δημιουργία του αγροτικού τμήματος, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Παπά, Πρόεδρε, όταν και εφόσον κλήθηκα στη σύσκεψη παρουσία του κ. Αβγινάκη στην Καρδίτσα, ήμουν ο πρώτος ο οποίος πήρα το λόγο και θεώρησα να τοποθετηθώ όσον αφορά στην αναγκαιότητα πλέον ίδρυσης αγροτικών τμήματων στα επιμελητήρια. Θα προχωρήσει και το Μητρό με όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι κάτι ξέχωρο. Ναι. Γιατί το λέω αυτό. Πριν από λίγο καιρό το Επιμελητήριο εγκρίθηκε και διεκπαιρέωσε δύο προγράμματα Ιντερεκ. Από εκεί βγήκαν πολύτιμα στοιχεία τα οποία αναδείχθηκαν και είδαμε ότι ως Επιμελητήριο μπορούμε να βοηθήσουμε πάνω στην εθνική στρατηγική που πρέπει να υπάρχει και την απαιτούμε και τη διεκδικούμε προκειμένου διασύνδεσης του πρωτογενή τομέα με το δευτερογενή και τριτογενή της εθνικής οικονομίας, αλλά και ανάπτυξη αυτού. Ένας πρωτογενής τομέας που, σύμφωνα με την εκτίμησή μου, κυρία Παπά, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα στην περιοχή της Ηπείρου, απαράμιλης ποιότητας, ποιοτικά χαρακτηριστικά τα παραγόμενα προϊόντα λόγω κλιματολογικών συνθήκων. Το έχουμε δει όλοι μας. Η Πρέβεζα έχει καταστεί τουριστικός, γαστρονομικός τουρισμός. Μας επιλέγουν για τη γαστρονομία μας. Άρα τι, χρειάζεται προσπάθεια προκειμένου να συγκρότηση του πρωτογενείου τομέα για να μπορέσει και αυτός να συγκροτηθεί
και γιατί όχι τα δικά μας παραγόμενα προϊόντα να μπορέσουν να είναι εξαγώγημα. Και βλέπουμε τώρα ότι όλα αυτά μέσω του προγράμματος, το οποίο τρέχει το Επιμελητήριο σαν επικεφαλής εταίρος, όλα αυτά θα μπουν σε μια επιστημονική βάση, αν το καταλαβαίνω σωστά, για την αυθεντικότητα του προϊόντος. Και στη δικιά μας περίπτωση είναι η Λιανόηλια, η Πρεβεζάνα που τη λέμε διαφορετικά, πρόεδρε. Σωστά. Έρχεται το πρόγραμμα με δικά του χρηματικά κεφάλαια, χρηματοδοτεί, όπως ακριβώς αποτυπώσαμε και εγκρίθηκε η πρόταση, προκειμένου να συλλεχθούν πολλά δείγματα από τους ελαιοπαραγωγούς και ελαιοτριβείς της περιοχής, προκειμένου να υπάρχουν σεμινάρια κατάρτισης πάνω στη συγκομιδή, την ελαιοπαραγωγή, την έκθλιψη της ελιάς και σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, αλλά και σε διαδικασίες marketing. Πέρα αυτό, υπάρχει δημιουργία ενός δικτύου μεσογειακού, το οποίο θα το διαχειρίζεται το Επιμελητήριο Πρέβεζας. Αφήνει μια σημαντική παρακαταθήκη λοιπόν για να καταλάβουμε στο Επιμελητήριο το δίκτυο αυτό, και πέρα από αυτό και το δίκτυο θα, πέρα από τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό το οποίο θα έχει, που το χρηματοδοτεί το πρόγραμμα, που θα αναφερθούμε, θα υπάρχουν δράσεις στο επόμενο διάστημα και θα τις παρουσιάσουμε, θα έχει και μια πλατφόρμα δικτύωσης. Άρα τι απαιτείται, όπως θα είδατε, συγκαλέσαμε σε μια σύσκεψη ευρεία τους ελαιοτριβείς και τους ελαιοπαραγωγούς, απαιτείται συνεκτικότητα, συνεργασία, προκειμένου να διεκδικήσουμε τα ωφέλη των ελαιοπαραγωγών. Και ποια είναι αυτά? Μέσω της συνεργατικότητας να μπορούμε να αποτυπώνουμε την παραγόμενη συνολική ποσότητα σε ζητήσεις του εξωτερικού. Κάτι το οποίο είναι αναγκαίο, δεδομένου, κυρία Παπά, θέλω να σας αναφέρω, όπως είδατε το προηγούμενο διάστημα και με την κυρία Άννα Μισελ, που ήταν υπεύθυνη αρμόδια της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάναμε πολλές προσπάθειες. Κάναμε προσπάθειες προκειμένου μεμονωμένων αγροτών να βοηθήσουμε το ελαιόλαδο, το οποίο είναι ιδιαίτερο ποιοτικό της περιοχής μας, βάσει το χαρακτηριστικό της Λιανοελιάς και πολύ σωστά λέτε της Πρεβεζάνας, να μπορέσουν αυτοί μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πλατφόρμας της ανάλογης της Access to Market να μπορείς να προωθηθεί. Αλλά πού είχαμε πρόβλημα? Είχαμε ένα πρόβλημα ότι οποιαδήποτε συνεργασία εμπορική κολλάει στο γεγονός ότι ήταν μικρή παραγόμενη ποσότητα, δεδομένου ότι η περιοχή μας έτσι φημίζεται για τον μικροκληρισμό. Άρα τι χρειάζεται? Συνάσπιση δυνάμεων, αποτύπωση της παραγόμενης ποσότητας. Έρχεται το Επιμελητήριο ως ομπρέλα, τους καλέσαμε στο Επιμελητήριο και τους προτείναμε τη δημιουργία μιας ομάδας αγροτών που ήταν πάρα πολύ θετική. Και θα είμαστε δίπλα τους και εμείς και η Περιφέρεια, και μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Καχρημάνη και νωρίτερα το επικροτεί. Μα το ήταν και αναγκαίο. Η κυρία Σίμω εδώ ήταν πέρα, η δηλαδή, ναι. Αλλά παράλληλα θα κινηθούμε προκειμένου μετουσίωση του σήματος, το οποίο διέπει την περιοχή από παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο είχε νομοθετηθεί από την Ένωση Αγροτικών Προϊόντων Πρέβεζας τότε το 1990, σε έξτρα παρθένο, δεδομένου των οφειλιών των οποίων πηγάζει από αυτό. Και ποια είναι αυτά? Η ίδια η κατάσταση η οποία διέπεται τώρα με αυτό το σήμα δημιουργεί μία στρέβλουση οικονομική στους ελαιοτριβείς και στους παραγωγούς, με αποτέλεσμα να χάνουν υπεραξία του προϊόντος. Και αυτό αφορά όλη την περιοχή, δεν αφορά μόνο τα παράλια της Υπήρου, αφορά όλο το νομό. Όλη την περιοχή της παρέμβασης του Επιμελητήριου Πρέβεζας, που είναι χρόνος ο νομός. Και στη σύσκεψη που κάναμε, θεωρούμε, προκειμένου να έχουμε κι εμείς ένα μπραντ το οποίο να είναι χαρακτηριστικό, γιατί η Λιανοελιά έχει και η Κέρκυρα, θα κινηθούμε προκειμένου της καταχώρησης του ονόματος Πρεβεζάνα. Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει οπωσδήποτε, έτσι όπως κινούνται τα πράγματα και έτσι όπως οι καταναλωτές πια επιλέγουν τα προϊόντα που θα αγοράζουν, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα προϊόν γεωγραφικής ένδειξης, πρόεδρο. Έτσι, αυτό, δεν είναι? Σε αυτό τώρα άκουσα να κινούμαστε. Ναι. Θέλουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά προϊόντα. Θέλουμε προϊόντα τα οποία να ξεχωρίζουν και θέλουμε το Επιμελητήριο, το σπίτι του επιχειρηματία, που πρέπει να είναι το σπίτι όλων των επιχειρηματιών, να είναι δίπλα σε όλους αυτούς, κάνοντας το εξής. Αντλώντας χρηματοδοτήσεις μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και μέσω του υπαλληλικού προσωπικού και των επιστημονικού προσωπικού, γιατί για να υποβάλουμε την πρόταση συνεργαστήκαμε με 4 πανεπιστήμια
με καθηγητές τεσσάρων πανεπιστημίων, με τον κύριο Κάτσαρη, με τον Λιγό Δήμητρα. Θέλει και τη γνώση, αλλά και έναν φορέα ο οποίος ως ομπρέλα να μπορεί να καθοδηγεί, γιατί κυρία Παπά, έχουμε και ένα φαινόμενο το οποίο εμείς λέμε στα διοικητικά μας συμβούλια, υπάρχει δυστυχώς από τις αλλεπάλληλες οικονομικές κρίσεις οι οποίες περάσαμε, τις τρεις, η οικονομική που μετατράπηκε και αυτή η οικονομική, η ενεργειακή και η προηγούμενη δεκαετής κρίση, έχει επιφέρει κάτι δυστυχώς το οποίο μας αγχώνει και προσπαθούμε να το αλλάξουμε, να πούμε έτσι, και να είμαστε δίπλα στους επιχειρηματίες. Έχει επιφέρει την εξατομίκευση του εκάστοτε επιχειρηματία. Και γιατί αυτό? Προκειμένου να επιβεβαιώσει με εφήμερες λογικές. Θέλει σχέδιο, θέλει συνεργατικότητα, όλοι μαζί, προκειμένου να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το κοινό καλό μιας περιοχής η οποία έχει ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα πέρα του τουρισμού, αλλά και στα παραγόμενα τοπικά προϊόντα. Και στο πλαίσιο αυτό, βλέπετε, έχουμε καθιερώσει και την έκθεση τοπικών προϊόντων, που φέτος για τρίτη χρονιά θα διοργανώσουμε τέλειος Ιουνίου στην πόλη της Πρέβεζας. Μάλιστα. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για το πρόγραμμα που έχει σχέση με την ΕΛΙΑ, ένα πρόγραμμα που επικεφαλής εταίρος είναι το επιμελητήριο της Πρέβεζας. Στο στούντιο βρίσκεται ο πρόεδρος, ο κύριος Γιάννης Μπούρης. Μας είπε για την πρώτη συνάντηση και για τα πανεπιστήμια, αλλά και οι φορείς οι οποίοι συμμετέχουν ως εταίροι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είπατε σε κάποια στιγμή, πρόεδρε, ότι όλο αυτό έχει κάποιες δράσεις οι οποίες θα γίνουν γνωστές στο επόμενο διάστημα. Οπότε θα γίνουν και προσκλήσεις προς τα άτομα που ασχολούνται με την ελαιοπαραγωγή. Ακριβώς, όπως στο προηγούμενο πρόγραμμα είχαμε πάρει 180 παραγωγούς δείγματα, έχουμε πλέον ένα μητρό, έχουμε δηλαδή πατήσει, έχουμε το μητρό των αγροτών αυτών, αλλά παράλληλα θα βγάζουμε και ανακοινώσεις, δελτία τύπου όπως βλέπετε, που θα καλούμε όλους αυτούς οι οποίοι ασχολούνται είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά με τον κλάδο να μπουν στο πρόγραμμα. Και εδώ τους παροτρύνω να δείξουν ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για μια σημαντική προσπάθεια η οποία στο τέλος του προγράμματος, σε 2 χρόνια, θεωρούμε όλοι μας, αυτό λέγαμε, ότι θα μεταλλάξει τον κλάδο του υλικοκομικού της περιοχής μας, του νομού Πρέβεζας. Μάλιστα. Εγώ, κύριε Μπούρη, να σας ευχαριστήσω. Βάζω έτσι ανωτελεία σε κάποια ζητήματα τα οποία θίξαμε και θα τα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και σε άλλες συζητήσεις. Πρώτο είναι το αγροτικό τμήμα, σημαντικό, το οποίο αναφερθήκατε και είναι σημαντικό. Πώς θα προχωρήσει, ποια είναι η διαδικασία. Όλα αυτά θα τα δούμε σε μια άλλη συνέντευξη που θα κάνουμε. Και ένα δεύτερο θέμα είναι η έκθεση των τοπικών προϊόντων, τέλος Ιουνίου, είπατε. Ναι, έχουμε και άλλα, κυρία Παπά, είναι πάρα πολλά. Πέρα από αυτά, έχουμε και μια έγκριση στην πρώτη θέση. Ανάμεσα από 240 προτάσεις, πάλι η Ντερεκ, Άντριον αυτή τη φορά, του πρόταση επικεφαλής εταίρους το επιμελητήριο Πρέβεζας σε πρόγραμμα Άντριον. Ναι. Είναι σημαντική διάκριση, όπως και το επόμενο διάστημα θα μιλήσουμε για την ψηφιοποίηση του επιμελητήριου Πρέβεζας, το οποίο θα παραδώσουμε σε επιχείρηση μέλη. Ένα σημαντικό έργο που θεωρώ ένα πάρα πολύ κομβικό έργο, το οποίο θα αναλύσουμε τις πτυχές τις οποίες διέπει. Μάλιστα, κύριε Μπούρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρεθήκατε εδώ σήμερα και εύχομαι καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Να είστε καλά επίσης.